Καλημέρα, καλησπέρα, παρατεσιάρ. Επεισόδιο 3 στη σεζόν 2 στη σειρά με την Everton στην ευκαιρία του Duncan Ferguson. Δεν έχουμε παίξει ούτε ένα παιχνίδι μάγκης, ό,τι δεν έχετε δει. Πάμε να παίξουμε κοντά στη West Ham, σε μια ομάδα η οποία έχει τους ίδιους βαθμούς με εμάς. Εδώ βλέπετε ότι η Liverpool έχει έναν βαθμό λιγότερο από εμάς, δηλαδή έχει μία νίκη και δύο ισοπαλίες, έναντι δύο νίκες και μία ήττα που έχουμε εμείς. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι από πολύ νωρίς είμαστε πιο ψηλά από την Liverpool στο βαθμολογικό πίνακα, πράγμα το οποίο σίγουρα θα αρέσει στους οπαδούς της Everton, έτσι όπου είναι λίγο προκλητική γενικά σε ό,τι αφορά την Liverpool. Τέλος πάντων, πιο πολύ το είπα για πλάκα. Πάμε λοιπόν να παίξουμε το παιχνίδι κοντά στην West Ham, σε μια ομάδα η οποία πέρυσι έδειξε αστάθεια, έδειξε το ότι μία πάλευε για να σωθεί, μία ήταν πιο πολύ της μεσαίας βαθμολογικής τάξης ομάδα. Ωστόσο, με κάποιες μεταγραφές, είδα τον Καράσκο, ότι υπάρχει τον Καράσκο, και κάποιες άλλες μεταγραφές νομίζω ότι φέτος θα είναι πιο δυνατή. Από εμάς το κλασικό σύστημα, όπως το ξέρετε, 5-2-3. Ο Μπρέθουαϊτ να είναι very unhappy, δεν ξέρω το λόγο, μάλλον επειδή είναι πολύ κουρασμένος ο Γκαγιέ εδώ, εξουθενωμένος πραγματικά. Θα αφήσει τη θέση του στον James Garner, εδώ ο James Garner μαζί μας. Είδατε κατά αυτή, οι αλλαγές είναι αυτές. Πάμε λοιπόν στο παιχνίδι κόντρα στην West Ham. I'm Derek Ray, and joining me to provide expert analysis is Stuart Robson. And it's all about action from the Premier League in this case. It is Everton up against West Ham United. Τον Τζόρντι Άλμπα, τον οποίο άφησε ελεύθερο η Μπαρτσελόνα, έχει αποκτήσει η West Ham. Εδώ σε μια πρώτη αντεπίδεση η West Ham δείχνει τις προθέσεις για το σημερινό παιχνίδι. Τι είναι ο Λιβραμέντο. Την κατάλληλη στιγμή πάσα για τον Ντόμινικ Άλβερτ-Λουίν, από δύσκολη γωνία τελευταίος. Το γύρισμα, εύκολα ο Άλμπα. Σούτσε, η μπαλιά είναι καλή. Εξαιρετικά ο Βίταλι Μικολέγκο. Προς τα πίσω στον Τζόρνταν Πίκφορντ, ο οποίος πήρε σάρπνες. Είχε λογικά η Αγγλία κάποια παιχνίδια και τον ξεκίνησε. Ο Σάουθγκέιτ, ωραία ο Ρόουζ. Κάλβερτ Λουίν, Τζέρεμι Ντόκου. Απέναντι τον Αμιθέν, το έβγαλε ο Αριολά. Νέβερς. Τζέιμς Γουόρντ Πράους, η πάση είναι καλή για τον Αντώνιο, είναι πολύ γρήγορος ο Αντώνιο. Πακέτα. Το σουτ! Το φάγε! Ο Τόμας Σούτσεκ σούταρε από πολύ μακριά στο 28. Από πολύ μακριά σούταρε ο Σούτσεκ. Από τα 20 μέτρα λοιπόν. Λάθος τοποθέτηση εδώ του Πίκφορντ. Δεν είχε καμία σχέση με τον γκολ ο Πίκφορντ. Δεν είχε καμία σχέση με επέμβαση ο Πίκφορντ. Μπάλα. James Ward-Prowse, πολύ μεγάλη χάμενη ευκαιρία. Νόμιζα ότι θα δεχτούμε το δεύτερο γκολ εδώ. Πάρα πολύ ωραία επίθεση της Everton κατευθείαν με τον που χάνει την μπάλα. Ντόμινικ Άλβερτ-Λουίν, το έβγαλε ο Ρολά. Πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Του Κουρέ ο Αρεολά. Εδώ η ομάδα είναι πάρα πολύ κουρασμένη, ειδικά η άμυνα, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Η West Ham δεν μας πιέζει τόσο πολύ. Δεν ξέρω γιατί είναι τόσο πολύ κουρασμένη η άμυνα. Πάμε σε ένα δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα σήμερα είναι πάρα πολύ κουρασμένη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει γίνει τώρα όλο αυτό, πραγματικά. Το Μονικά Ρουλίν, χάσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Φσάιντ! Νέβες! Πέναλτι. Είναι πέναλτι. Ο αρχηγός του Κόνορ Κόμπι το κάνει. Η ομάδα πάρα πολύ κουρασμένη, μάγκες. Το έβγαλε ο Πίκφορντ εδώ. Η ομάδα είναι πολύ κουρασμένη, πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε κάποιες αλλαγές. Τι κάποιες, πρέπει να βάλουμε Braithwaite. Θα βάλω
τον Γκάρνερ, αλλά τον Ονάνα Στόπερ και τον Χόλγκεϊτ θα βάλω. Ακόμα και τα μπάκ είναι κουρασμένα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό. Δεν ξέρω τι έχει γίνει τώρα. Αντώνιο από μακριά. Πάρα πολύ ωραία η πάσα του Ντόμινικ Αλβελούρη για τον Ντόκου. Ντόκου απέναντι από το 1-1 το έκανε. Στο 60 θα χαροτέλει ζωντανά. Με τον Ζέρεμι Ντόκου μετά από πάρα πολύ ωραία πάσα του Ντόμινικ Αλβελούρη. Άντε ρε Ονάνα, πω μεγάλη ευκαιρία εδώ από τον Maxwell Cornet. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ήρθε η ώρα για τις επόμενες αλλαγές στη θέση του Rose, ο οποίος είναι εξαφανισμένος, θα περάσει ο Kent. Θα το γυρίσουμε σε 4-2-2-2. Λοιπόν, ο Holgate θα παίξει πίσω μαζί με τον Ονάνα. Ο Holgate βασικά αριστερό back. Δεξιά ο Λιβραμέντο. Ο Γκάρνερ μαζί με τον Ντουκουρέ, δύο αμυντικοί half. Ο Κέντι είπαμε πέρασε. Θα παίξει ο Ντουκουρέ δεξί back. Τα back είναι απίστευτα κουρασμένα. Βαντεμπέκ με Γκάρνερ. Δεν θα βγει ο Ρος. Θα βγει ο Μικολέμου και ο Λιβραμέντο. Το Μονικανό Λουέν. Ο Ρος του βρίσκεται στη μέση. Θα περάσει έναν ακόμα. Είναι πολύ κουρασμένος ο Ρος. Πολύ κουρασμένος. Τα έκανε όλα πολύ αργά. Ο Πακετά, πολύ μεγάλη επέμβαση εδώ από τον Jordan Pickford. Τι πάθα, γιατί κουράστηκαν τόσο ώρα μαλάκα. Πακετά, θα ερχόταν αυτό τώρα. Θα ερχόταν, δεν μπορούν να αλλάξουν ένα πάθος στο κέντρο, ρε. Δεν μπορούν να αλλάξουν ένα πάσο στο κέντρο, είναι πάρα πολύ κουρασμένοι. Τι κάνανε σκάφαν όλη τη βδομάδα. Οι παίκτες οι δικοί μας που μπήκαν αλλαγή είναι τόσο κουρασμένοι όσο τις West Ham που έχουν παίξει 82 λεπτά. Δηλαδή γίνεται αυτό. Άντε βρε Ρούς, άντε βρε Ρούς. 10 λεπτά να σουτάρει έκανε. 10 λεπτά να σουτάρει έκανε ρε μαλάκα. Τελευταία φάση, λάθος πάσα. Ανακτά εδώ την μπάλα όμως. Πάλι λάθος ο Ντόμινικ Άλβερτ. Είναι απίστευτο, απίστευτο. Τελείωσε το παιχνίδι. Λοιπόν, μια άδικη ήττα. Δεν μπορώ να καταλάβω το τι ακριβώς έγινε και ήμασταν τόσο κουρασμένοι. Στατιστικά, ο μόνος που βοήθησε ήταν ο Ζέρεμι Ντόκ, ο οποίος σκόραρε και το μοναδικό γκολ της Everton στο παιχνίδι. Και ο Αμαντού Νάν, ο οποίος όντως ήταν στο ύψος του. Από εκεί και πέρα, ο Pickford, ναι, έκανε κάποιες επιβάσεις. Από την αλλαγή του Κούρε δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχει 7 rating. Ειλικρινά, δεν έπαιξε κάτι διαφορετικό. Έπαιξε το ίδιο σύστημα με τις άλλες φορές. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο οι δικοί μας παίκτες δεν μπορούσαν καν να τρέξουν. Ειλικρινά, αυτό που είδα, τι να πω. Συνεχίζουμε στα επόμενα δύο παιχνίδια για το τρίτο επεισόδιο. Είμαστε εδώ στο δεύτερο παιχνίδι κόντρα στην Crystal Palace. Ειλικρινά, μάγκες, δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε στο προηγούμενο παιχνίδι κόντρα στην West Ham και δεν είχαμε καθόλου στάμινα. Το είδατε κι εσείς, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, δεν το έχω ερευνήσει τόσο πολύ ακόμα για να δω τι ακριβώς έφταιγε. Η ομάδα δεν φαίνεται κουρασμένη τώρα, ξέρω από Μπικολέγκο, Μπρέιθουιτ και Λιβραμέντο. Έχουν λιγότερο fitness σε σχέση με τους υπόλοιπους παίκτες. Θα έρθει να παίξει ο Ταρκόφσκι στη θέση του Μπρέιθουιτ, ο οποίος δεν θα έρθει καθόλου μαζί μας σήμερα. Θα έρθει ο Πάτερσον στην αποστολή. Οι υπόλοιποι έχουν ως εξής. Δεν θα κάνω κάποια άλλη αλλαγή. Ο Κέντ, ο οποίος έχει πάρει πολλές
ευκαιρίες, δεν θα έρθει, θα έρθει ο Iwobi. Γιατί κάτω είναι αυτοί, οι αλλαγές είναι αυτές. Πάμε να κάνουμε αυτό που δεν κάναμε με την West Ham. Ωραίο όλοι βραμέντο. Πάρα πολύ ωραία την κατάλληλη στιγμή για τον Ντόκου, το σουτ. Ο Ντόμινι κάνει λουλί στο δεύτερο, ο τερματοφύλακας της Κρίσταλ δεν πρόλαβα να δω ποιος είναι. Απομακρύνει το σουτ, το πρώτο σουτ στον αγώνα. Εδώ είναι μάλιστα και το γήπεδο που κάναμε clean sheet που δεν δέχτηκαμε γκολ πέρυσι. Παλιά είναι καλή εκείνο ο Λιβραμέντο. Προσπαθεί ο Λιβραμέντο, έχει έρθει και κοντά του ο Μπεν Γκότφρι. Ευτυχώς Κόντι. Ηρωικός Κόνορ Κόντι και πασάρι για τον Ρόουζ. Ρόουζ για τον Ντόκου που θα κάνει το κοντρόλ και το πλασέ. 1-0. Η Everton. Τζέρεμι Ντόκου. Ηρωικός Κόντι έκοψε πίσω. Βγήκε μπροστά όσο μπόρεσε. Πάσαρε για τον Ρόουζ. Ρόουζ για τον Ντόκου. Ένα κοντρόλ και ένα πλασέ. Πολύ ωραίο στην περιοχή. 0-1 τα ζαχαρωτά. Ντόκου θα κάνει λάθος, πατσοντάκα. Ντόκου ρε. Το σουτ του Έντουαρντ. Ο Πίκφορντ. Ακούτε πως κάνει η μεριά των οπαδών της Κρίσταλ Πάλας. Ντάκα. Δεν είναι offside! Ο Ντάκα! Στο 33! Δεν είναι offside! 1-1 η αιτή! Μπάλα! Πάλι μπάλα βρίσκω βρε ρέφερι! Ποιος είναι από εκεί? Godfrey, πρέπει να μαρκάρεις και εσύ λίγο. Μαρκάρε μονίμως ο Ταρκόφσκι. Φέτο, το έβγαλε! Όχι! Ω, Godfrey, ευτυχώς! Τι κάνετε ρε, την παροδία είναι αυτή! Μόνο ένα γκολ θα μας δώσει τώρα. Τζέρεμι Ντόκου, η πάσα καταπληκτική. Κάλβερ Λουίν, σπάσιμο για τον Ρούς. Άντε βρε Λιβραμέντο. Άντε βρε Λιβραμέντο, καλό. Φόβο, τι βλέπουμε ρε παιδιά, τι βλέπουμε. Τι βλέπουμε ρε παιδιά. Τέλος του πρωτομήγωνο λοιπόν, σε ένα μάτς ξεκίνησε μια χαρά για την Μπέρνλι, ωστόσο μετά δεν εξελίχθηκε τόσο καλά. Ευτυχώς οι back σήμερα και γενικά οι αμυντικοί δεν έχουν κουραστεί τόσο πολύ. Πάμε στο δεύτερο ημίχρονο, πιστεύω στο σημερινό παιχνίδι, πιστεύω ότι μπορούμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Ο Ντάκα το έβαλε! No 2-1 η Crystal Palace με τον Πάτσον Ντάκα. Ρόουζ, Βίταλη Μικολέγκο πατά περιοχή. Ρόουζ το έβγαλε ο Ίβουσιτς. Πάλι Ρόουζ στον Αμπτουλαγέ του Κουρέ με καθαρό οπτικό πεδίο. Πάλι πάνω στον Ίβουσιτς το έστειλε. Ουσμάν Έντουαρντ, ο Πίκφορντ μεγάλη επέμβαση. Πολύ μεγάλη επέμβαση από τον Ζόρνταν Πίκφορντ. Και αυτό που βλέπω πραγματικά δεν μου αρέσει καθόλου. Θα το αλλάξω στο κλασικό 4-2-2-2. Από την λαγή του Κούρε μαζί με τον Ονάνα. Πίσω θα παίξει ο Γκότφρεϊ, ο Ταρκόφσκι, ο Κόντι, ο Λιβραμέντο. Ο Μικολέγκο θα αφήσει τη θέση του. Ή μάλλον όχι. Ο Λιβραμέντο θα αφήσει τη θέση του. Θα περάσει ο Άλεξ Iwobi. Going short.
Arangis. Using his strength to shield the ball. Chance to finish. Όχι, βρε! Άρε Ταρκόφσκι, άρε Ταρκόφσκι! Άρε Ταρκόφσκι! Τι περιμένανε ρε παιδιά! Ότι δεν θα φάμε γκολίτσι όπως παίζαμε! Δεν σε δω τι κάνει ο Μικολέγκο ρε μαλάκα! Rose. Πάρα πολύ ωραίο Rose για τον Iwobi. Iwobi το χείρισμα. Τόμινι Κάλβερτ-Λουίν. Εξαιρετικά ο Μικολέγκο. Rose. Τόμινι Κάλβερτ-Λουίν. Ταρκόφσκι πάρα πολύ ωραία. Μικολέγκο, Iwobi, Ντόμινικ Καλβερτ-Λουίν, Ρόου στα μαρκάρι του στην περιοχή. Αυτό είναι το 3-4 για την Everton. Όταν παίζουμε με δύο φορ, οι στόπερ όπως θα δείτε εδώ δεν ξέρουν ποιους να μαρκάρουν. Και ειδικά μία Crystal Palace η οποία παίζει με τριάδα πίσω, δεν μαρκάρει σχεδόν κανένας. 3-4 λοιπόν με την Everton να βάζει τα γυαλιά πραγματικά και να είναι εκπληκτική. Ο Χόλγκετ θα πάρει τη θέση του Μικολέγκο, ο Γκάγε θα πάρει τη θέση του Ονάνα. Και τον Χόλγκετ θα κάνει εν τέλει τσέντρα με το δεξί, ο Μαρκ Γκουέγι και τραυματιστεί ο Iwobi. Ο Λίσε, εξαιρετικά ο Ιντρίς Αγκαγέ. Τραυματίας λοιπόν ο Iwobi. Τελευταίες φάσεις, όπα! Ωραία φάουλ. Δεν μας πειράζει καθόλου το ότι έκανε φάουλ ο Λίσε. Γκουτφρί. Ντόκου. Ιντρίσα Καναγκέρ. Ντόκου το γύρισμα. Ιντρίσα Καγέ. Ντόμινικ Καλβερτ-Λουίν. Another goal from this corner would in all likelihood secure a victory. Δεν ήταν πάσα αυτή. Κρατάμε την μπάλα στο corner. Δεν έρχεται ούτε η Crystal Palace λοιπόν να μας πιέσει. Godfrey. Godfrey στη σέντρα, ο DCL out! So the referee blows for full time and it's an τέλος λοιπόν για τα σαχαρωτά, ευτυχώς πήραμε το σημερινό τρίποντο, δεν γινόταν να χάσουμε άλλο έδαφος μετά την Crystal Palace. Πάμε να δούμε τα στατιστικά. Ο Rose, ο οποίος είχε ένα γκολ και δύο assist, ήταν εκπληκτικός, όπως και ο Dominic Calvert-Lewin, δύο γκολ και μία assist, το ανάποδο. Jeremy Doku με ένα γκολ πάρα πολύ καλός. Στο ύψος τους, Μικολέγκο, Ταρκόφσκι και Κόντι. Γενικά, ναι, η άμυνα ήταν καλή και ο Pickford. Παρότι δέχτηκαμε τρία γκολ, νομίζω ότι έχω βρει τη λύση σε αυτό το αμυντικό φιάσκο και θα το δείτε από το επόμενο παιχνίδι και μετά. Συνεχίζουμε. Απίστευτο κάζο για την Everton. Η Everton αποκλείστηκε από το δεσμό του Carabao Cup, όπως βλέπετε από την Sheffield Wednesday. Οι ηρωικές επεμβάσεις, όπως γράφουν οι εφημερίδες του Ντόνσον, έφεραν την ήττα με 1-0 στην έδρα της Sheffield Wednesday. Μια ομάδα από την League One, δεν ξέρω αν ανέβηκε πέρυσι, θα το ψάξουμε λίγο γρήγορα. Το κάζο θα είναι μεγαλύτερο φυσικά αν είναι από την League One. Όχι ότι δεν είναι κάζο μεγάλο αν είναι από την Championship. Πάμε κατευθείαν στην Championship για να δούμε αν ανέβηκε. Εντάξει, ανέβηκε. Είναι μια μεσαία ομάδα δηλαδή της EFL Championship στον βαθμολογικό πίνακα, η οποία κέρδισε ουσιαστικά την Everton με 1-0. Έπαιξε αυτή εδώ η εντεκάδα. Με τερματοφύλακα τον Ρωσέ, ο οποίος ήταν ο μόνος που μπορούσε να πει ότι σώθηκε, αν και στον goal φέρει ένα μερίδιο ευθύνης για μένα. Είναι εκτός περιοχής στο shoot, εύκολο. Αλλά σε 9 shoot συνολικά, 8 στην εστία, είχε 7 επεμβάσεις. Οπότε αφού του δίνει την ευκαιρία σήμερα, που είναι το παιχνίδι κοντά στην Fulham, ένα ισορροπημένο παιχνίδι πάνω κάτω, θα σας πω τι εννοώ, να ξεκινήσει βασικός ο Ρωσέ, ο οποίος μπορεί να μην έχει πολύ sharpness,
αλλά όταν ένας παίκτης τον οποίο βάζω σε ένα παιχνίδι αρπάζει την ευκαιρία, για μένα ξέρετε πολύ καλά ότι ξεκινάει. Όπως και ο Ντουάιτ Μακνίλ ήταν πολύ καλός και έχει φτάσει και στο 80 overall, όπως βλέπετε. Ήταν πολύ καλός, είχε πολύ ενέργεια, είχε πολύ διάθεση. Αν ακολουθούσαν και λίγο οι υπόλοιποι, θα ήταν διαφορετικό το παιχνίδι κόντρα στην Sheffield Wednesday. Αυτά τα αφήνουμε πίσω μας. Πέρυσι φτάσαμε στον τελικό του Carabao Cup. Φέτος αποκλειζόμαστε από τον δεύτερο γύρο. Τουλάχιστον να τα πάμε καλύτερα στο Emirates FA Cup, που είναι και στόχος της διοίκησης. Πάμε να παίξουμε κόντρα σε μια Fulham πολύ δεμένη ομάδα. Βλέπετε, είναι η ίδια ομάδα με την περσινή. Ο Mario Rui είναι μόνο μια μεταγραφή και ο Ρόντα Κτέρμα δεν ξέρω γιατί δεν παίζει ο Λένο. Πάμε λοιπόν στο παιχνίδι κόντρα στην Fulham. Ένα παιχνίδι που και οι δύο ομάδες έχουν τους ίδιους βαθμούς. Βρισκόμαστε στην ισοβαθμία και πάμε να περάσουμε κεφάλι την Fulham. Με ωραίο άρωμα το σημερινό παιχνίδι, καθώς ο προπονητής της Fulham, ο Μάρκο Σίλβα, έχει διατελέσει, όπως έχουμε πει στο προηγούμενο επεισόδιο, ο προπονητής σε Σαχαρωτά. Αυτό που θέλω να επισημάνω ξανά είναι ότι έφυγε σαν loser ο Μάρκο Σίλβα, και αυτό γιατί, όπως είπε η διοίκηση, επαναλαμβάνω, όχι ο παδί, είχε την Everton 8η. Με budget πολύ μικρότερο από αυτό που έχει τώρα. Ρωσέδα που μακρύνει λίγο αργά, θα πω εγώ. Εδώ πήρε τη κεφαλιά ο Λιβραμέντο. Ρόζ για τον Ντόκου. Ζέρεμι Ντόκου είναι πολύ πιο γρήγορος από τους αντιπάλους του. Ο Ζέρεμι Ντόκου, ο Ρόντα μπλόκαρε. Μπλόκαρε. Ο Νάνα ωραία κατεβάζει. Στο πάρι δίνει για τον Ντόκου. Ντόκου παίζει για τον DCL. DCL από την άλλη μεριά για τον Κέντ. Από τις κόντρες φτάνει μπάλα στον Μικόλεγκο. Η σέντρα θα γίνει ο Παλίνια. Με τον Νάνα να παίρνει το rebound, να δίνει στον Ντόμινικ Καρβελουίν. Ο Ρόντακ. Κόρνερ! Μπάμπου. Πάρα πολύ ωραία πίσω. Πάρα πολύ καιρό η πάσα. Ανδρέας Περέιρα. Ζώο Παλίνια. Τρομερή κάθετη! Ναι, στον γκολ φταίει. Το σούτ του Μίτροβιτς είναι στο κέντρο της εστίας. Μην ακούς ότι δεν φταίει. Στο 16-0-1 η Fulham. Θα δείτε το ξανά, ο Παλίνια πολύ ωραία κάθετη, ο Γκούτφρι δεν μαρκάρει. Ω, φταίει πάνω του. Πάνω του είναι. Πρέπει να το βγάλει αυτό. Δηλαδή ένα σοβαρό τρομολόγος θα το βάζει. Έλα με τον άλλο κόκκινο, αριστερό εξτρέμ. Πέρασε, πλάσαρε ο Ρόντακ. Βιτάλη Μικολέγκο, η κεφαλιά έγινε από τον Εμπάμπου. Ντόκου έξυπνα. Βιτάλη Μικολέγκο, έτοιμο κόρ για τον Ντόμινικ Καρβελουίν. Σε ευχαριστώ πολύ, του λέει ο DCL. 1-1 τα Σαχαρωτά. Με τον Ντόμινικ Καρβελουίν. Δεν ξέρω που πάει, λογικά σε κάποιον συμπαίκτη του που βρίσκεται προς τα πίσω. Ντόμινικ Καρβελουίν στο 28. Ποιος άλλος, δεν σκοράρει άλλος στη φετινή χρονιά. Ριντ μπήκε στην περιοχή, ο Κόντι, πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ για την Fulham. Το τάκλιν του Κόντι δεν ήταν πάνω στην μπάλα ούτε προς την εστία, ήταν αλλού, ήταν πολύ νωρίς. Πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία εδώ. Κόντφρεϊ κρατάει την μπάλα και κάνει και τρίπλα, Ανδρέας Περέρα, τρομερό. Ο Ντεκόρτο Μαρίντ! Τραγικό αυτό που κάνει ο Μπεν Γκότφρεϊ. Ένα πρώτο ημίχρονο που η Fulham είναι καλύτερη από την Everton, αλλά αυτό πρέπει να αλλάξει, μάγκες. Σήμερα δεν είναι καθόλου καλός ο Μπεν Γκότφρεϊ πίσω στο ημίχρονο και όλα θα αφήσει τη θέση του στον Ταρκόφσκι. Πάμε στο δεύτερο ημίχρονο. Ανδρέας Περέρα. Πέρασε. Έδωσε και το Μίτροβιτς. Γύρισε ο Μίτροβιτς! Απαράδεκτη άμυνα!
Πώς γίνεται να γυρνάει έτσι ο αντίπαλος επιθετικός μέσα στην περιοχή? Είναι απαράδεκτο αυτό από τον Ταρκόφσκι. Ένα αμυντικό ο οποίος είναι πολύ έμπειρος, υποτίθεται. Δεν θα έπρεπε να γίνονται αυτά τα λάθη. Ρόου στον αντίποδα. Κατευθείαν με το που δεχτήκαμε τον γκολ. Κατευθείαν έχουμε restart στο προηγούμενο σκορ. 2-3 ο Ρόου θα πάρει την μπάλα. Σοβαρευτείτε λίγο πίσω, ρε. Τι χάλι μαύρο είναι αυτό. Ο Νάνα έχει δει ωραία την κίνηση του Κέντ. Ράιαν Κέντ το χάσε. Έλα ρε μαλάκα. Πρώτη αλλαγή, ο Κέντ ο οποίος σήμερα είναι μοιραίος, θα αφήσει τη θέση του στον Ντεμαράι Γκρέι. Πρώτη αλλαγή στο 60, γιατί κάναμε και εμείς ο μίχρονο. Γκρέι, ωραία για τον Ντουκουρέ! Με δύο επιλογές στο σουτ και την πάσα! Διάλεξε να σουτάρει. Καλό το έκανε ο Ντουκουρέ. Καλό το έκανε. Πριν βιαστούμε να τον κρίνουμε, ήταν με το κακό του πόδι του αριστερό και ο αντίπαλος του είχε κλείσει την πάσα ουσιαστικά για τον Ρόουζ. Άμα έκανα πάσα και την έκοβε, θα έλεγα γιατί δεν σούταρα. Βίταλη Μικολέγκο, η κεφαλιά από τον Ρόουζ. Ο Παλίνε απομακρύνει. Ο Κούντι θα πάρει την κεφαλιά. Ζέρεμι Ντόκου, Μικολέγκο ζητάει, ο Ντόμινικ Καρβελλουή, ξέρουμε τι καλό. Άλμα έχει εδώ όμως, του έβαλε πολύ ωραία το στόπ ο αντίπαλός του. Ο Ντουκουρέ θα περάσει δεκάρι, ο Νάνα μόνος του αμυντικό χαφ και οι δύο θα αφήσουν τη θέση τους σε δύο άλλους παίκτες. Έχει πάρει φωτιά το μάτς, μία Everton που αρνείται να παραδώσει το όπλα του Κουρέ. Παλίνια πάρα πολύ δυνατά. Λιβραμέντο. Κόψαμε εδώ. Τώρα θα έχει πρόβλημα η Φούλαμ στην αντεπίθεση. Έχουν ανέβει όλοι. Ο Ριτ δεν μαρκάρει τον Γκρέι. Δεν μαράει Γκρέι. Το έβγαλε ο Ρόντακ. Ακούτε πως φωνάζει ο κόσμος. Ντουάιτ Μακνέλ καλό χτυπήμα. Είναι το Μπρικέβερνουι. Well, let's look at this again. It's a decent delivery into the box, and then what a great finish as well. Good connection with the ball, leaving the keeper with little chance. Σβάρ να τους πήρε! Στο 83! Ο Ντόμινικ Καρβελ-Λουίν ισοφαρίζει για την Everton και δίνει δράμα σε αυτά τα τελευταία 10 λεπτά και κλέβουμε ξανά εδώ. Μακνέιλ, η είσοδος του Μακνέιλ τα έχει κάνει όλα, μάγκες. Μπράβο ρε Κόντι. Μπράβο ρε Κόντι. Λιβραμέντο. Όλοι έβαλε τον μπροστά. Ρόουζ. Τρίπλα. Σούτ ο Ρόουζ. Ο τόσο είναι ανταραμπιόγιο. Βάζει το στόπ. Πάλι ο Μακνέιλ στο κόρνερ. Με καλά στημένα. Ντουάιτ Μακνέιλ. Αυτή τη φορά ο Παλίνι είναι πιο κοντά. Η Τρίσα Καγιέ, πάλι ο Μακνέιλ, αυτό δεν είναι καλό το κόρνερ, το η σέντρα, τα έχω χάσει. Η Τρίσα Καγιέ δεν είναι και ο καλύτερος χειριστής της μπάλας, δυστυχώς η προσπάθεια από τα Ζαχαρωτά φτάνει στο τέλος με 3-3. Δεν παραδοθήκαμε στην πολύ καλή Φούλαμ από το 45 μέχρι και το 60, η οποία έκανε το 1-3 και μας έβαλε στα σκοινιά. Ουσιαστικά, μετά από το 60, η Everton ήταν πολύ καλύτερη. Dominic Calvert-Lewin με 2 γκολ, πολύ καλό rating. Ο Rose ήταν επίσης πολύ καλός με ένα γκολ. Ο Ντόκου δεν σκόραρε, αλλά η συνεισφορά του ήταν απίστευτη. Ο Dwight McNeil για μένα θα έπρεπε να έχει πολύ μεγαλύτερο rating, ο οποίος πέρα από την τρομερή σέντρα που κάνει, είχε γενικά διάθεση, ήταν πολύ καλός. Ο Νάνα τα σκύπτα στο κέντρο τα κράτησε μια χαρά. Βιτάλη Μικολέγκο, ξέρουμε και τον Μικολέγκο είναι πάρα πολύ καλός, έκανε και μία assist. Οι υπόλοιποι πίσω πριν του Λιβραμέντο δεν λέγανε κάτι το ιδιαίτερο σήμερα. Ο Ρωσέ δεν έπιασε τα standards που θα θέλαμε. Πάμε λοιπόν, έχουμε ακόμα ένα παιχνίδι για τον Σεπτέμβριο. Δεν θα το δείτε στο παιχνίδι, είναι κόντρα στην Watford. Θα δείτε τη βαθμολογία καθώς και τι έγινε στο παιχνίδι με την Watford.
Πάμε. Απογοητευτική. Η τελευταία αγωνιστική για το Σεπτέμβριο. Χάσαμε με 3-1, όπως βλέπετε, μέσα στην έδρα της Watford. Με καταβεσμένα τα χέρια. Ακόμα και παίκτες που πέρυσι κάνανε κάτι, φέτος δεν κάνουν τίποτα, όπως ο Jordan Pickford, ο οποίος φέρει τεράστια ευθύνη στο τρίτο γκολ. Το τρώει από την κλειστή γωνία σε μόλις λίγα χιλιοστά μπόρεσε να περάσει μπάλα, κατάφερε να δεχτεί τον γκολ. Ήμασταν πραγματικά πολύ κακοί και το objective της διοίκησης, καταρχάς έχουμε πάλι τη χειρότερη άμυνα στην κατηγορία. Βέβαια με 2-3 γκολ διαφορά σε σχέση με τους υπόλοιπους, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Όπως βλέπετε, θέλει ένα streak από 3 clean sheet στα εκτός έδρας παιχνίδια. Και έλεγα ότι το πρώτο μπορεί να ήταν σήμερα. Εν τέλει, οι παίκτες είχαν διαφορετική άποψη. Είμαστε πιο πολύ κοντά στο ξεσκαρτάρισμα για να σωθεί στην κατηγορία. Η Μπένλι έχει 0 με 17 γκολ παθητικό. Εμείς έχουμε 21 γκολ παθητικό, δηλαδή 4 διαφορά από την τελευταία ομάδα στην Premier League. Φανταστείτε λίγο πάλι το επίπεδο της άμυνας της Everton. Κλείνει ένα επεισόδιο το οποίο δεν καταφέραμε σχεδόν τίποτα πραγματικά. Πολύ λυπάμαι για αυτή την κατάσταση της Everton, αλλά ξέρω ότι μπορούμε να τη διορθώσουμε μαζί. Αυτή λοιπόν είναι η δεκάδα, αυτή λοιπόν είναι η βαθμολογία, μια βαθμολογία που βρίσκεται η Manchester City πρώτη στον βαθμολογικό πίνακα, η Liverpool είναι δεύτερη, τρίτη η Chelsea, τέταρτη η Watford, η οποία Watford μετά είδε ότι είχε την καλύτερη άμυνα στην κατηγορία. Είχε δεχτεί 5 γκολ, δεχτεί 6 μαζί με το παιχνίδι που έπαιξε το δικό μας. Και όπως βλέπετε, κάποιες ομάδες έχουν παίξει 6 παιχνίδια, όπως είναι και η Newcastle και η Crystal Palace. Και σε περίπτωση νίκης, η Crystal Palace μας φτάνει στον 1 βαθμό και η Newcastle μας περνάει, οπότε θα είμαστε στην 13η θέση. Paradise GR, αυτό είναι το επεισόδιο 3. Κάντε ένα follow στο Instagram. Θα αφήσω και το Instagram στην περιγραφή αν θέλετε να το βρείτε από εκεί. Συνεχίζουμε σε λίγες ημέρες με το επόμενο επεισόδιο.